Το ιστορικό της Πρωτομαγιάς. Ο Μάης δεν είναι μόνο ο μήνας που σφραγίζει την άνοιξη. Είναι επίσης μήνας μνήμης και τιμής για τους αγώνες όσων έδωσαν το αίμα τους και θυσιάστηκαν διεκδικώντας το οκτάωρο και ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Μιλάμε φυσικά για τους εργάτες του Σικάγο, το ματωμένο πουκάμισο των οποίων έγινε σύμβολο πάλης και θυσίας. Οι πρωτομαγιές έγιναν από τότε κόκκινες, καταλαμβάνοντας σημαντικότατη θέση στην καρδιά και τη ζωή των εργατών. Η Πρωτομαγιά καθιερώθηκε ως μέρα γιορτής της εργατικής τάξης το 1889 από το Διεθνές Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού για να τιμήσει τα θύματα της μεγάλης και αιματηρής απεργίας που είχε γίνει στο Σικάγο 3 χρόνια πριν. Η πάλη για την καθιέρωση του οκτάωρου είχε αρχίσει από τη δεκαετία του 60. Οι αιματοβαμμένες εξεγέρσεις των εργατών του Σικάγο στις αρχές του Μάη του 1886 έγιναν ύστερα από επιτυχημένες διεκδικήσεις των εργατών στον Καναδά το 1872. Το 1884 η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας ψήφισε μια απόφαση η οποία όριζε ότι από την 1η Μαΐου του 1886 θα καθιερωνόταν το οκτάωρο. Μάλιστα καλούσε όλα τα εργατικά συνδικάτα να ακολουθήσουν αυτή την οδηγία απαρέγκλιτα. Όπως ήταν φυσικό, το ψήφισμα βρήκε άμεσα υποστήριξη από το σύνολο της εργατικής τάξης, η οποία μέχρι τότε αναγκαζόταν να δουλεύει 12 και 14 ώρες ημερησίως, περίπου όπως και σήμερα ξανά και άτυπα αρχίζει να καθιερώνεται. Έτσι, όταν η Αμερικάνικη Ομοσπονδία Εργασίας οργάνωσε μαζική απεργία την 1η Μαΐου του 1886 στο Σικάγο, που ήταν τότε το μεγαλύτερο βιομηχανικό κέντρο, 350.000 εργάτες από όλη τη χώρα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Η πόλη του Σικάγο κυριολεκτικά παρέλυσε. Όλες οι εταιρείες που δραστηριοποιούνταν στην πόλη αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους. Το σύνθημα εκείνης της απεργίας ήταν 8 ώρες ύπνος, 8 ώρες δουλειά, 8 ώρες ανάπαυση. Οι εργάτες διεκδικούσαν το οκτάωρο, αλλά οι εργοδότες είχαν αντίθετη γνώμη. Έτσι, σε συνεργασία με την αστυνομία, την Εθνοφρουρά και τους οπλισμένους μπράβους που είχαν προσλάβει, αντέδρασαν έντονα. Ήταν Σάββατο. Οι εργάτες μαζί με τις οικογένειές τους, κουβεντιάζοντας και ντυμένοι με τα καλά τους, κατευθύνονταν στο χώρο της συγκέντρωσης. Ωστόσο στους πλαϊνούς δρόμους που θα φιλοξενούσαν τη συγκέντρωση και στις γύρω στέγες των κτηρίων, η ατμόσφαιρα είχε γίνει απειλητική. Χιλιάδες αστυνομικοί και ειδικές δυνάμεις του στρατού περίμεναν το σύνθημα για να δράσουν. Λίγο αργότερα, όταν η αστυνομία προσπάθησε να διαλύσει βία μια ειρηνική συγκέντρωση στην Haymarket Square, μια βόμβα πετάχτηκε προς το μέρος τους, τραυματίζοντας περίπου 70 αστυνομικούς. Τότε αυτοί άνοιξαν πυρ προς το πλήθος, σκοτώνοντας και τραυματίζοντας δεκάδες. Χωρίς να έχει στοιχεία ως προς την ταυτότητα των δραστών που εκτόξευσαν τη βόμβα, η αστυνομία συλλαμβάνει 8 ηγέτες του εργατικού κινήματος. Η δίκη που τους οδήγησε στη θανατική καταδίκη έχει καταγραφεί στα χρονικά ως παροδία. Δικάζοντας τις ιδέες παρά τις πράξεις, οι δικαστές τους καταδίκασαν σε θάνατο διαπανχωνισμού. Η ποινή για τους βασικούς κατηγορουμένους, August Spies, Adolf Fischer, George Engel και Albert Parson, εξετελέστη στις 11 Νοεμβρίου του 1887. Στην κηδεία τους έλαβε χώρα μια από τις μεγαλύτερες πορείες που είχε γνωρίσει το Σικάγο. Για τους Samuel Fielden, Oscar Nieb και Michael Schwab, ο κυβερνήτης μια μέρα πριν την εκτέλεση μετέτρεψε τη θανατική ποινή σε ισόβια κάθριξη, ενώ ο Louis Ling βρέθηκε νεκρός στο κελί του πριν προλάβει να οδηγηθεί στην Αγχώνη. Στην Ελλάδα, το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση από τον Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλέργη. Το 1893 2.000 διαδήλωσαν ζητώντας οκτάωρο, Κυριακή αργία και κρατική ασφάλιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων.
Το 1894 γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση με τα ίδια αιτήματα που λήγει με 10 συλλήψεις και τον Αύγουστο ακολουθεί σύλληψη του Σταύρου Καλέργη. Το 1936 έχουμε τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης. Τα γεγονότα ξεκίνησαν γύρω στο Φεβρουάριο με κατάληψη ενός εργοστασίου ύστερα από την απόρριψη των ετοιμάτων των εργατών και συνεχίστηκε με συμπαράσταση καπνεργατών από άλλα εργοστάσια. Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η αστυνομία όσο και ο στρατός. Δεν υπήρχε κεντρική συγκέντρωση, αλλά μικρές συγκεντρώσεις με ομιλητές σε διάφορα μέρη της πόλης. Σε μια συγκέντρωση στη διασταύρωση Εγνατίας και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυροβόλησαν και σκότωσαν 7 με 8 εργάτες. Σε αυτό το σημείο έχει στηθεί το μνημείο του καπνεργάτη. Με πυροβολισμούς προσπάθησαν να διαλύσουν και τις άλλες συγκεντρώσεις και συνολικά είχαμε τουλάχιστον 12 νεκρούς και 300 τραυματίες. Η δολοφονία των εργατών ήταν η έμπνευση του ρίτσου για τον επιτάφιο. Ακόμα, την Πρωτομαγιά του 1944, ο κατοχικός στρατός των Γερμανών εκτέλεσε 200 Έλληνες αγωνιστές στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής. Ο Νίκος Μαριακάκης, ένας από τους 200, έγραψε στο σημείωμα που άφησε: «Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για τη λευτεριά, παρά να ζει σκλάβος». Πρωτομαγιά ήταν του 1909, όταν στη Μονεμβασία γεννήθηκε ο ποιητής της Ρωμιοσύνης, ο καταξιωμένος διεθνώς μεταξύ των κορυφαίων ποιετών του 20ου αιώνα. Ο Γιάννης Ρίτσος, ο ραψοδός κάθε ματωμένης πρωτομαγιά στον τόπο μας και στον κόσμο. Και προπαντός ο ποιητής των οραμάτων μιας νέας αναγεννησιακής πρωτομαγιάς του ανθρώπου και του κόσμου όλου. Θυμηθείτε το, αν η ελευθερία δε βαδίσει στα χνάρια του αίματός μας, εδώ θα μας σκοτώνουν κάθε μέρα, το νου σας, έγραψε ο Γιάννης Ρίτσος στο ποίημά του 1η Μάη. Και φυσικά, όπως συμβαίνει με τις βαθιές ποιητικές περιγραφές, έτσι κι αυτή, στα χνάρια του αίματός μας, μπορεί κανείς να τη διαβάσει με πολλούς τρόπους, να της δώσει πολλά νοήματα, όπως συμβαίνει με τα σύμβολα όλων των εποχών που παίρνουν πότε το ένα και πότε το άλλο νόημα και σημαίνουν πότε το ένα και πότε το άλλο, και με τον τρόπο αυτό οι απλές και συνηθισμένες λέξεις πάβουν να είναι μόνο λέξεις. Έτσι, το αίμα, στη γλώσσα του Ρίτσου, δεν είναι μόνο αυτό που τρέχει μέσα στις φλέβες μας και μαζί με αυτό τρέχει και η δική μας ζωή. Χτυπάει η καρδιά μας και δουλεύει το μυαλό μας. Το αίμα στη γλώσσα του Ρίτσου γίνεται το χρώμα μιας άλλης γης, μιας ιδέας, μιας σημαίας. Γίνεται το χρώμα του θανάτου, όμοιο με αυτό που οι άνθρωποι της προϊστορίας έβαφαν τα κρανία των νεκρών τους, και μαζί το χρώμα της ζωής, όμοιο με αυτό που συνοδεύει το νεογέννητο. Γίνεται χρώμα του κάμπου, σκεπασμένου πότε με τις μαγιάτικες παπαρούνες ή με τις κόκκινες ανεμόνες του θωρικού ή του πιλίου, που στεφανώνουν τα μεθυσμένα κεφάλια των πρωτομαγιάτικων γλεντοκόπων. Γίνεται χρώμα πολεμικών τραγουδιών, που ταϊφαίνουν οι σφαίρες της φρίκης, μαζί με τις ματωμένες φωνές των ηρώων. Μα πάνω απ' όλα, το αίμα στην ποιητική γλώσσα του Ρίτσου γίνεται το σχήμα του αγώνα, της αντίστασης, ενός αγώνα που δεν είναι προπαντός για να χυθούν ανέξοδα τα ψεύτικα δάκρυα της εξουσίας, αλλά του αγώνα που γίνεται για να σωθεί το χαμόγελο της δουλειάς, το μεροκάματο της ζωής, η ζεστή χειραψία των αμπόμαχων χεριών, του αγώνα που γίνεται για να στηθούν οι κορυφές της ιστορίας, οι ασταμάτητοι κυματισμοί της ελευθερίας, και προπαντός ενός αγώνα που σου δίνει το δικαίωμα να χρωματίζεις τις λέξεις σου με τα χρώματα που θέλεις εσύ. Να τραγουδάς τα τραγούδια που εφραίνουν τη δική σου καρδιά. Να στεφανώνεσαι με τα λουλούδια που εσύ μόνος σου θα διαλέξεις
και να πορεύεσαι μαζί με τους συντρόφους σου στις πορείες που οδηγούν στο δικό σου παράδεισο. Στον παράδεισο, με άλλα λόγια, που στείνουν τα χέρια και το μυαλό σου, όταν δουλεύεις για το δικό σου λογαριασμό, για να ζυμώσεις, να ψήσεις και να κόψεις το δικό σου ψωμί. Τέτοιο είναι το αίμα της 1ης του Μάη. Αυτό το χρώμα σπέρνει τις φλέβες της ιστορίας, για να φυτρώσουν από εκεί οι κόκκινες παπαρούνες μιας άνοιξης που μας την κλέβουν καθημερινά μέσα από τα ανοιχτά μάτια των οραμάτων μας, για να μείνουμε τυφλοί. Να τι συμβολίζει η Πρωτομαγιά, το φως. Μέρα Μαγιού μου μίσεψε. Μέρα Μαγιού σε χάνω. Άνοιξε που αγάπαγε. Ανέβαινε σε πάνω στο λιακωτό και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις άρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης. Άρμεγες με τα μάτια σου το φως της το φέγγος και η φωτιά μας.